να παίξουν. Για να δούμε τώρα τι συνέβη στο μετρό. Όπως καταγγέλει τουλάχιστον Μαρία Βούσουλα, μία νεαρή γυναίκα, η οποία λέει ότι εχθές βρέθηκε στο σταθμό του μετρό στην Ομόνια, εκεί όπου βρίσκεσαι και εσύ τώρα. Δεν είχε μαζί της εισιτήριο, τη σταμάτησε ελεγκτής, αλλά το ενδιαφέρον στην καταγγελία της είναι ότι τη χαστούκησε επειδή δεν είχε μαζί της εισιτήριο. Επιμένει λοιπόν Άννα στην καταγγελία της η νεαρή κοινωνιολόγος ότι επειδή δεν είχε πάνω της εισιτήριο, ο ελεγκτής την χαστούγησε. Τώρα, όλα αυτά συνέβησαν τη Δευτέρα το μεσημέρι. Η κοπέλα τη σταμάτησαν οι ελεγκτές προκειμένου να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο εισιτήριων. Εκείνη δεν είχε εισιτήριο, δεν το έδειξε και αρνήθηκε να δώσει και τα στοιχεία της προκειμένου να της κόψουν το πρόστιμο. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν εκείνη ξεκινούσε να φύγει, να βγει δηλαδή από τον σταθμό και ο ελεγκτής την ακολουθούσε φωνάζοντάς της να επιστρέψει και να του δώσει τα στοιχεία μαζί με την ταυτότητά της. Εκείνη συνέχισε και όταν έφτασε στις σκάλες, ανεβαίνοντας δηλαδή προς την έξοδο, μπαίνει μπροστά της ο ελεγκτής, τη σταματάει, τη σπρώχνει και σύμφωνα με την ίδια την χαστούκησε. Αυτό ισχυρίζεται λοιπόν η συγκεκριμένη γυναίκα. Να δούμε όμως τι λένε τώρα οι σταθερές συγκοινωνίες. Γιατί στην ανακοίνωσή τους αλλά και στα όσα έχουν πει οι άνθρωποι από τη στάση, λένε ότι από τις κάμερες δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με τη διοίκηση λοιπόν των σταθερών συγκοινωνιών, τα βίντεο που προέκυψαν από όλα όσα κατέγραψαν οι κάμερες μέσα στο μετρό της Ομόνιας δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Ωστόσο, δίνουν μία έντονη λογομαχία, δηλαδή ότι ανάμεσά τους υπήρχε μία έντονη λογομαχία, ένας καυγάς λεκτικός όμως. Δεν υπήρξε όμως το χαστούκι. Το χαστούκι στο οποίο αναφέρεται η νεαρή άνεργη δεν προκύπτει από τα βίντεο. Το υλικό, σύμφωνα με τις σταθερές συγκοινωνίες, είναι στη διάθεση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να το εξετάσουν για να δουν και εκείνοι ότι όντως το περιστατικό το οποίο περιγράφει ένα η νεαρή θέμα... κοπέλα δεν προκύπτει από τα βίντεο. Ένα θέμα το οποίο έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά στο Facebook έχει γίνει χαμός με όλη αυτή την ιστορία, οπότε καλό είναι να δούμε στο τέλος τελικά αν έγινε ή δεν έγινε αυτό το περιστατικό. Ανεξάρτητα όμως με αυτή την περίπτωση ανοίγει ένα άλλο θέμα για το ειδικά κεντρικά περίπτερα, εάν διαθέτουν εισιτήρια προκειμένου να προμηθευτεί ο κόσμος για να επιβιβαστεί στο οποιοδήποτε λεωφορείο, για παράδειγμα, γιατί από εκεί παίρνουμε εισιτήριο για το λεωφορείο, για το μετρό και για τον ηλεκτρικό υπάρχουν εντός των σταθμών τα εκδοτήρια, δεν παρατηρείται τέτοιο πρόβλημα. Θα μου επιτρέψεις, Άννα, σε αυτό το σημείο να σου πω ένα δικό μου προσωπικό περιστατικό. Πριν δύο μέρες, μόλις έχω τελειώσει από ένα ρεπορτάζ και πάω να πάρω λεωφορείο. Πριν πω στο λεωφορείο, έχω ψάξει σε τρία περίπτερα στο κέντρο και δεν έχω βρει πουθενά εισιτήριο. Για καλή μου τύχη, ευτυχώς, πριν ακόμη επιβιβαστώ, είναι έξω οι ελεγκτές και τους λέω το πρόβλημα ότι πήγα, ρώτησα, δεν βρήκα εισιτήριο. Πρέπει ωστόσο να πάω στη δουλειά μου να μπω μέσα. Μου λένε, αν μπεις, θα σε γράψουμε. Και όταν θα σε γράψουμε, αφού πάρεις το πρόστιμο, θα πας να το πληρώσεις το απόκομα και θα πεις ότι ήμουν στο κέντρο και δεν κατάφερα να βρω εισιτήριο. Προφανώς καθώς είναι ένα πρόβλημα είναι το οποίο καθημερινά μας το λένε όλοι οι πολίτες. Προφανώς δεν είναι αρμοδιότητα των ελεγκτών να υπάρχουν εισιτήρια εκεί όπου πρέπει. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πρόβλημα, γιατί άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν τις συγκοινωνίες επειδή δεν μπορούν να βρουν κάπου εισιτήρια. Οπότε θα πρέπει και να αντιμετωπιστεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Φεύγω.